Το σύμβολο της Κωνσταντινούπολης μέχρι και σήμερα, όπως θα δούμε, και θα σας δείξω και κάποια ενδιαφέροντα θέματα, εξακολουθεί να παραμένει ένα σύμβολο παγκόσμιο, ένα οικουμενικό σύμβολο, ένα σύμβολο της Ρωμιοσύνης, παρόλο το ότι περάσανε 555 χρόνια από την ημέρα εκείνη, την αποφράδα εκείνη ημέρα, της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ένας από τους μεγαλύτερους Τούρκους ιστορικούς είναι ο Χαλίλ Ιναλτσίκ. Θα δούμε πώς περιγράφει αυτός την πτώση της πόλης. Την ημέρα δηλαδή που ο Μωάμεθ ο Φατίχ μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Την άνοιξη του 1453, λέει ο Χαλίλ Ιναλτσίκ, ο Σουλτάνος άρχισε να μετακινεί ένα μεγάλο μέρος του στρατευμάτου του από την Θράκη προς τα δίκτυα της Κωνσταντινούπολης. Εγκατέστησε το αρχηγείο του σε ένα ύψωμα που δέσποζε από το κεντρικό μέρος των Τυχών και εκεί ήταν το αρχηγείο των Γενιτσάρων. Οι Γενίτσαροι είναι γνωστό ότι είναι παιδιά χριστιανών. Εκεί πέρα για να δείξει, ο Αυτοκράτορας πήρε θέση απέναντι από τα τείχη αυτά και εκεί πέρα άρχισαν κάποιες διπλωματικές επαφές, περιγράφει ο Χαλίλ Ιναλτσίκ. Ο Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, έστειλε ένα γράμμα στον Σουλτάνο και είπε τα εξής λόγια. Εφόσον είναι φανερό ότι πιο πολύ επιθυμείς τον πόλεμο παρά την ειρήνη και εφόσον δεν μπορώ να σε ικανοποιήσω, ούτε με τις ειλικρινείς μου διακηρύξεις, ούτε με την προθυμία μου να δώσω όρκο πίστης, ας γίνει το θέλημά σου. Στρέφομαι τώρα και στηρίζομαι στο Θεό και μόνο σε Αυτόν. Αν θέλημά του είναι να γίνει η πόλη δική σου, ποιος μπορεί να αντισταθεί. Αν πάλι σε φωτίσει ο Θεός και επιθυμήσεις την ειρήνη, εγώ απλώς θα ήμουν πολύ ευτυχής. Οπωσδήποτε σε απαλλάσσω από όλους τους όρκους και τις συνθήκες που είχες μαζί μου και αφού κλείσω τις πόλεις, τις πύλες της πρωτεύουσάς μου, θα υπερασπιστώ το λαό μου μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός μου. Ας είσαι ευτυχής, λέει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του Μάμε, ακολουθώντας τον Πανάκαθο Θεό. Ο μεγάλος Θεός μας καλεί και τους δυο μας και θα μας κρίνει μπροστά στο θρόνο. Έτσι έκλεισαν οι πόρτες της Κωνσταντινούπολης και οι γέφυρες σηκωθήκανε στην τάφρο που περιτύχιζε την πόλη. Για την άμυνα των τυχών από την πλευρά της θάλασσας τοποθετήθηκε μια αλυσίδα από ξύλινες σχεδίες κατά μήκος του κερατίου για την προστασία των 26 πλοίων που βρίσκονταν μέσα στον κεράτη. Προηγουμένως, 7 πλοία, 6 κριτικά και ένα ενετικό είχαν αποπλέψει κρυφά για να αποφύγουν την κοριορκία μαζί με 700 Ιταλούς για να φύγει από το Κωνσταντινούπολη. Όταν τελείωσε και αυτό, ο Μωάμεθ ο Φατίχ, σύμφωνα με τα Ισλαμικά έθιμα, έστειλε ένα τελευταίο τελεσίγραφο, μια αντιπροσωπεία με μια σημαία συνθηκολόγησης. Ζητούσε δηλαδή ο Αυτοκράτορας να παραδώσει την πόλη στους Οθωμανούς. Ο Αυτοκράτορας αρνήθηκε, γράφει ο Τούρκος ιστορικός. Έτσι, από τις 6 Απριλίου, άρχισε ο μεγάλος βομβαρδισμός. Ο βομβαρδισμός της πόλης με όλα τα καινούργια οπλικά συστήματα που είχε αποκτήσει ο Μωάμεθ ο δεύτερος. Ο Σουλτάνος είχε υπολογίσει πιο πολύ στα πολεμικά μέσα που είχε, διότι διέθετε τα τελειότερα οπλικά συστήματα της εποχής. Και όχι στον ανθρώπινο παράγοντα. Παρ' όλα αυτά όμως έβλεπε ότι δεν σημειώνονταν πρόοδος. Αν και τα τείχη της πόλης ήταν σε πολλά σημεία κατεστραμμένα, τις μεγάλες μπάλες του Βερονιών και ένας αριθμός από πύργων σιγά σιγά κατεδαφίζονταν, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα σημαντικό ρήγμα. Οι Έλληνες, όπως λέει ο Χαλίλ Ιναλτσίκ, γρήγορα επιδιόρθωναν τις ζημιές και ενίσχυαν τα αδύνατα σημεία χρησιμοποιώντας μέχρι και μπάλες από μαλλιά, κομμάτια από δέρμα,
για αυτό το σκοπό. Οι Τούρκοι λένε ότι ο στρατός, ο πολιορκητικός, ήταν περίπου 170.000. Ενώ οι υπερασπιστές της πόλης ήταν περίπου 6.000 μαχητές. Βέβαια, υπάρχουν αναφορές που μιλάνε για πολύ μεγαλύτερο στρατό Οθωμανών. Και από τη θάλασσα, ο Σουλτάνος δεν μπορούσε να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα. Και η αδυναμία του φάνηκε στα μέσα Απριλίου, τρεις γενοβέζικες γαλέρες, φορτωμένες όπλα και προμήθεια, με τη συνοδεία ενός ελληνικού φορτηγού από τη Σικελία, κατόρθωσαν, πέρασαν τα Δαρδανέλια, εμφανίστηκαν μπροστά στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος, μόλις πληροφορήθηκε την άφηξη αυτών των πλοίων, διέταξε αμέσως τον άγαλχό του να εφορμήσει εναντίον τους και να τους συλλάβει. Έγινε μια χαρακτηριστική ναυμαχία εκεί. Οι τρεις γαλέρες χριστιανικές κατατρόπωσαν τον Ισλαμικό στόλο, με αποτέλεσμα ο Μάμεθ, οργισμένος, καθώς έβλεπε από την ασιατική ακτή την εξέλιξη της ναυμαχίας, πήρε το άλογο του και εφόρμησε μέσα στη θάλασσα και με το χέρι ψηλά έβριζε τον Οθωμανικό στόλο. Αυτή η σκηνή έχει αποτυπωθεί σε έναν ιστορικό πίνακα που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μάμεθ γρήγορα κατάλαβε ότι η Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να πέσει εύκολα. Έπρεπε ο αποκλεισμός της να είναι ολοκληρωτικός και από την ξηρά και από τη θάλασσα. Τότε του ήρθε η ιδέα που του την ανέφερε, την έβαλε στο προσκήνιο ένας Ιταλός που υπηρετούσε στο στρατό του Μωάμι, ότι θα έπρεπε να μπορέσουν να μεταφέρουν πλοία μέσα στον Ηράκλειο κόλπο για να προσπεράσουν το εμπόδιο το θαλασσινό. Χιλιάδες μηχανικοί, γενίτσαροι, σκλάβοι κατασκεύασαν έναν δρόμο πέριξ των τυχών του Γαλατά, ανηφορίζοντας μία κοιλάδα σε μία ράχη ύψους 200 ωρών πάνω από την θάλασσα, είναι η περίφημη περιοχή όπως έχουν πάει στην Κωνσταντινούπολη, που ανεβαίνεις από τον Βόσπορο, φτάνεις στα Τατάβλα, στον σημερινό Κορδουλούς και μετά ξαναβγαίνεις στην κατηφόρα για τον Ηράκλειο κόλπο. Αυτή η διαδρομή κάθε χρόνο σημερινοί Τούρκοι την αναπαριστάνουν για να γιορτάσουν με τον τρόπο αυτό την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Όλη η διαδρομή αυτή στρώθηκε με σανίδες αλλημένες με λίγους για τη διακίνηση μεταφορικών μέσων, με μεταλλικούς τροχούς. Σε αυτούς στερώθηκαν βιβλία, τα σηκώσανε από το νερό με τροχαλίες και στην ξηρά τα σέρνανε όλη αυτή τη διαδρομή για να τα μεταφέρουν από τον Βόσπορο γύρω-γύρω από τα τείχη του Γαλατά στο Γεράκιο κόλπο. Πανιά ανοίγονταν, σημαίες ανέμιζαν, κοπηλάτες σήκωναν τα κουτιά στον αέρα, ενώ οι χριστιανοί που βλέπανε δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται. Και ξαφνικά, εκεί στο κέντρο του κερατίου βρέθηκαν περίπου 70 οθωμανικά πλοία. Μια προσπάθεια από τους αμυνόμενους να ρίξουν ελαφρά έξω από ένα σκάφι για να εξουδετερώσουν απέτυχε. Γιατί δεν μπορούσαν να εφηνδιάσουν με αποτέλεσμα να δέχονται τα πυρά των τουρκικών πυροβόλων. Έτσι, τέλη Απριλίου, είχε χαθεί ο έλεγχος του κερατίου κόλπου. Αυτή την ναυτική επιτυχία δεν την ακολούθησε άμεση επίθεση, παρά μόνο κάποιες ενοχλήσεις. Η κατάσταση βέβαια μέσα στην πόλη συνεχώς επιδεινόταν. Το ηθικό των υπερασπιστών συνεχώς δοκιμάζονταν. Δεν φαίνονταν από πουθενά βοήθεια, είτε από τη χριστιανική δύση ή από κάπου αλλού. Ο Μάμεθ έστειλε με κάποιους εκπροσώπους ένα νέο μήνυμα για να παραδοθεί. Και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, όπως αναφέρει ο Τούρκος ιστορικός, έδωσε την εξής απάντηση, την τελευταία του απάντηση.